Και ερχόμαστε στον κύριο λόγο και σκοπό της επίσκεψής μου, γιατί έτσι το βλέπω εγώ σήμερα. Και ερχόμαστε σε αυτή την ωραία αγωνία και βλέπω ένα μηχάνημα. Εγώ το έχω, σου έχω πει και πριν, θεωρώ ότι είναι το πιο όμορφο της αγοράς. Τώρα από εμφάνιση κάνει πολλά. Τώρα δεν ξέρω από δουλειά. Είναι πραγματικά καλό το πανέμορφο αυτό το μηχάνημα, αλλά είναι και χρηστικό. Δηλαδή συνδυάζει δύο πολύ δυναμικά του, ομορφιά, φινέτσα και χρηστικότητα. Το μηχάνημα είναι από τις πιο δυνατές αντλίες στην αγορά. Επειδή έχει 110 λίτρα ταχύτητα ροής. Ναι, επειδή έχω πολύ κόσμο που περιμένει, θα ξεκινήσουμε όντως από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να μαθαίνω κι εγώ. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά μπορούμε να τα βρούμε στο site και να δούμε γενικότερα χαρακτηριστικά. Τα πιο σημαντικά είναι ότι είναι μία ίντσα η παροχή, που συνδεόμαστε, 110 λίτρα ταχύτητα ροής το λεπτό και η πίεση που ανεβάζει η αντλία είναι στα 1,8 bar. Έτσι, άρα έχουμε μία αντλία η οποία παράλληλα μπορεί να καθαρίσει ως και 30 σώματα. Η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι 40 λίτρα και υπάρχει φυσικά η δυνατότητα να πλύνουμε εδώ τη θέρμαση και φυσικά να καθαρίσουμε και εναλλάκτες για άλατα. Έτσι, δεν έχει πρόβλημα η αντλία να χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσουμε και άλατα. Είτε αυτή τη 40 λιτρών τη δεξαμενή, είτε με τα 30 λίτρα τη δεξαμενή την άλλη την αντλία. Αν θέλω να καθαρίσω π.χ. έναν εναλλάκτη, το ελάχιστο σε λίτρα που μπορώ να βάλω μέσα στη δεξαμενή της για να κάνω ένα ξέπλυμα, πόσα λίτρα? Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Εδώ πέρα χρησιμοποιεί αρκετή ποσότητα, γιατί το φλωτεράκι της πρέπει να είναι κοντά στα 8 με 10 λίτρα. Mm-hmm. Άρα δηλαδή πρέπει να ξοδέψω τα 8 με 10 λίτρα προκειμένου να κάνω δουλειά σε έναν αλάκτη. Πολύ ωραία. Δεν πάμε όμως να καθαρίσουμε με αυτή την αντλία ένα μικρό πλακό ή δύο εναλλάκτη ενδεχομένως μια μονάδα. Mm-hmm. Πάμε να καθαρίσουμε ένα μεγάλο εναλλάκτη, ένα boiler. Έναν εναλλάκτη από ηλεκτροπαραγωγά, ναι. Εκεί πέρα που χρειάζεται αρκετά λίτρα. Εκεί θα τη χρησιμοποιήσουμε την αντλία. Στην διαφορετική περίπτωση, πάμε στην μικρή την αντλία εκεί πέρα πίσω, η οποία είναι στα 15 λίτρα, που είναι ιδανική για να καθαρίζουμε τους συνηθισμένους εναλλάκτες. Συνέχισε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα με τα υλικά τα οποία συμμετέχουν σε μία εγκατάσταση θέρμανσης. Με ένα νερό το οποίο δεν έχει επεξεργαστεί και έχουμε βάλει μέσα χρησιμοποίηση και έχουμε ρίξει μέσα σε αυτό πέρα το νερό υλικά, όπως είναι ο χάλιβας που είναι ένα θερμαντικό σώμα, όπως είναι ο χαλκός που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση, ο ρίχαλκος εδώ δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Φαίνεται μια χαρά. Και το γαλβανιζέ που σε πολλές των περιπτώσεων χρησιμοποιούμε και γαλβανιζέ εξαρτήματα. Ναι. Εδώ λοιπόν ήδη μπήκε στην φάση της οξείδωσης, έχει βρει τα δύνατα σημεία και ξεκίνησε αυτή η οξείδωση μέσα στην πρώτη, δεύτερη εβδομάδα. Εδώ είναι αποτέλεσμα περίπου εξαμήνου αυτή εδώ πέρα η συνθήκη και την ίδια ακριβώς μέρα όταν έγινε αυτό εδώ πέρα το τεστ βάλαμε στο δίπλα το δοχείο το ίδιο το νερό με τα ίδια εξαρτήματα αλλά μέσα με την αντιδιαβρωτική προστασία που είναι το Long Life 100 της Gel. Η ιδιότητά του λοιπόν αυτό σαν φάρμακο είναι να πηγαίνει και να κάνει μία κρούστα, δημιουργεί ουσιαστικά μία μεμβράνη επάνω στα μέταλλα, προστατεύοντάς τα από τις οξυδόσεις. Φαίνεται χαρακτηριστικά αυτή η άσπρη μεμβράνη, αυτή η άσπρη πούδρα που έχει επάνω. Έτσι λοιπόν προστατεύονται τα μέταλλα και ίσως είναι το πιο σημαντικό φάρμακο μετά τον καθαρισμό, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε κατά το δοκούν ή το Long Life 410 για να καθαρίσουμε μια εγκατάσταση σε ένα εφιστάμενο παλιό δίκτυο. Πολύ ωραία. Είτε το πιο ισχυρό καθαριστικό, το 800, το οποίο αυτό είναι, έχει να κάνει την κρίση του κάθε τεχνικού, να κρίνει την εγκατάσταση πόσο λερωμένη είναι, είτε εμπειρικά, είτε μέσα από τα τεστ αντιδραστηρίου που μπορεί να γίνει και να κρίνει πόσο ερυπογόνο είναι το σύστημα μέσα, τα PPM δηλαδή, και έτσι λοιπόν να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, ορίζοντας ποιο φάρμακο θα λειτουργήσει. Αυτό εδώ, όπως έχουμε πει, γιατί σε έχω πολλή ώρα εδώ πέρα, μπορεί να μπει σε μια καινούρια εγκατάσταση το αντιδιαβρωτικό. Όχι μόνο σε καινούργια, σε κάθε εγκατάσταση η οποία έχει πληθεί. Ναι, σε κάθε εγκατάσταση η οποία έχει πληθεί. Εννοώ και σε μια καινούργια εγκατάσταση. Ήθιστε να χρησιμοποιούμε το κάθε φάρμακο. Εξαρτάται τι είναι αυτή η εγκατάσταση. Είναι η εγκατάσταση αποτελείται από χαλκό. Mm-hmm. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα φάρμακο προκειμένου να πλύνουμε, γιατί έχουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο χαλκού.
πρέπει να πλύνουμε το χαλκό από μέσα από τα λάβια και από τις κολλήσεις που έχει. Ω, αυτό πολύ σημαντικό που μου λες. Άρα λοιπόν, δεν θα πάμε μετά να βάλουμε μόνο το 100, θα το βάζαμε μόνο το αν είχαμε μόνο μια πλαστική σωλήνα. Μάλιστα. Έτσι, και έναν ορίχαλκο σε κάποιο σημείο που δοσίξει. Άρα με λίγα λόγια, αν τα πούμε από την αρχή, ακόμα και σε μια καινούρια εγκατάσταση, νομίζω ότι επιβάλλεται να γίνεται εσωτερικός καθαρισμός. Βέβαια. Από τις κολλήσεις, από τις αλυφές που έχει μέσα, από τα ρυμνίσματα. Ναι, γιατί πολύ σύντομα η εγκατάσταση θα έρθει σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Ναι. Φυσικά σε πολύ λιγότερο θα γίνει αν χρησιμοποιήσουμε μόνο το 100. Mm-hmm. Το λάδι θα αλλοιώσει τη σύσταση, το λάδι που έχει του χαλκού, και γιατί δεν έχει καθαριστεί με το κατάλληλο φάρμακο. Βέβαια. Θα αλλοιώσει πιο σύντομα τη σύσταση του 100. Αυτό όμως ο επαγγελματίας μπορεί να το δει στην ετήσια συντήρηση που θα κάνει με το τεστ αντιδραστηρίου και με την προσθήκη του αντιδιαβρωτικού παράγοντα στο τεστ. Θα μπορεί να το διαπιστώσει και να παρέμβει χωρίς η εγκατάσταση να γίνει ρηπογόνα ή να γίνει ενεργοβόρα μέσω του συστήματος αυτού, δηλαδή να φτάσουμε σε σημείο σε αυτή τη συνθήκη. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είναι το Long Life 300 της Gel, το καθαριστικό νέων εγκαταστάσεων θέρμανσης. Πολύ σημαντικό. Όλα τα φάρμακα λοιπόν της εταιρείας είναι στα ελληνικά, όλες οι οδηγίες είναι στα ελληνικά και οι οδηγίες χρήσης, που σημαίνει ότι ο εγκαταστάτης γνωρίζει εξ αρχής τι φάρμακο θα χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και ξέρει πού δρά και πώς δρά το κάθε φάρμακο. Ύστερα είναι αναρτημένα και τα πάντα στη σελίδα της εταιρείας και μπορούν να τα δουν και εκεί. Πολύ ωραία. Για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία διακεκομένη, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αυτοκόλλητο το οποίο μας δείχνει ημερομηνίες, μας δείχνει ουσιαστικά μία ταυτότητα το πότε έγινε αυτό το πλήσιμο της εγκατάστασης, και καλό θα είναι ο τεχνικός όταν κάνει το πλήσιμο, αυτή την επέμβαση στην εγκατάσταση, να βάζει το αυτοκόλλητο αυτό στη συσκευή επάνω στο Λέβητα για να γνωρίζει πότε έχει γίνει γιατί αυτό το πλήσιμο. Τι? Ναι, ναι, έχει διακυκωμένο εδώ πέρα, ξεκολλάει, είναι ένα αυτοκολλητάκι και γνωρίζει πολύ έξυπνο ο εγκαταστάτης, ο συντηρητής, πότε έχει γίνει το πλήσιμο και με ποια φάρμακα. Συνεχίζουμε, γιατί όπως λέω συνέχεια μεταξύ μας και στα βίντεο μας, η γνώση είναι δύναμη. Η γνώση είναι κάτι που δεν μπορεί να μας το αφαιρέσει κανείς. Είναι κρίμα να υπάρχουν τόσο ωραία προϊόντα στην ελληνική αγορά και να μην τα γνωρίζουμε. Έτσι. Έτσι, Στράτο. Υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία καλό θα είναι σιγά σιγά να τα βάζουμε σε μία σειρά, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, φίλε μου, για κάθε θέμα, πρόβλημα που βρίσκουμε μπροστά μας, κάποιος άλλος το έχει σκεφτεί και έχει τη λύση για μας. Έτσι. Σήμερα θα δώσουμε μεγάλο βάρος στο εσωτερικό καθαρισμό εγκατάστασης, καλωριφέρ, εναλλάκτες κτλ. Γιατί πλέον εγώ προσωπικά τα 2 με 3 τελευταία χρόνια έχω πιστεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο εσωτερικός καθαρισμός μιας εγκατάστασης καλωριφέρ, είτε παλιάς είναι αυτή, είτε και καινούριας. Και έρχεσαι εσύ και μου λες, ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και μου λες, έχουμε φάρμακο για καινούργια εγκατάσταση, έχουμε γι' αυτό, για βάλτα μου σε μια σειρά, σιγά σιγά να δούμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, άρα τι έχουμε επί της ουσίας να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέρμανση υψηλών θερμοκρασιών και θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών, ενδοδαπέδια, mm-hmm, ή τα σώματα υψηλών θερμοκρασιών. Ναι. Όταν έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα σώματα, είναι 2 φάρμακα τα οποία είναι τα κατάλληλα για να κάνουμε το πλήσιμο. Το ένα είναι το 410 και το άλλο είναι το 800. Ναι. Μετά τον καθαρισμό λοιπόν χρησιμοποιούμε πάντα το 100, ποτέ δεν το ξεχνάμε αυτό πέρα το πράγμα. Ναι. Όταν έχουμε να κάνουμε έναν καθαρισμό σε ενδοδαπέδιο σύστημα, εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά, εκτός από ελαφρές αποθέσεις ρυθμισμάτων. Γιατί ελαφρές αποθέσεις? Γιατί δεν έχουμε μεγάλη περιεκτικότητα σε μέταλλα μέσα. Πολύ μέσα. Δεν συμμετέχουν πολλά μέταλλα, συμμετέχει πολύ περισσότερο πλαστική σωλήνα. Mm-hmm. Αλλά στην πλαστική σωλήνα υπάρχει ένας ορίχαλκος που παίρνουμε, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει και ο Λέβητας. Άρα τι θα πάμε να κάνουμε εκεί? Θα χρησιμοποιήσουμε το 400, είναι το καθαριστικό αποκατάστασης λειτουργίας, το οποίο είναι για ενδοδαπέδιες θερμάνσεις. Το συγκεκριμένο το 400.
το Long Life 400. Και έχω παρατηρήσει ότι το τελευταία υπάρχει μια τάση στις ενδοδαπές που βάζουμε αυτές τις καινούργιες με πολύ μικρό τροφή. Δηλαδή ναι. Από το Φ16, Φ18 πάμε στο Φ8 πλέον, που εκεί πέρα θέλει μεγάλη προσοχή. Σε κάθε τη σωλήνα η οποία μέσα η περιεκτικότητά της έχουμε νερό, το νερό πρέπει να επεξεργαστεί. Mm-hmm. Ένα επεξεργασμένο νερό είναι το α και το ω στην ορθή σωστή λειτουργία μιας εγκατάστασης. Συμφωνώ ύστερα, απόλυτα. Η επεξεργασία του νερού συνιστάται από όλους τους ευρωπαϊκούς κανόνες και από όλους τους κατασκευαστές. Ναι. Έτσι. Ναι, άρα ναι, λοιπόν ναι. Θα πρέπει... Το ενδοδαπέδιο είναι το 400 και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ένα βιοκτόνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν, όταν ξεχνάμε τις υψηλές θερμοκρασίες, πάμε σε χαμηλές, οι οποίες 45 βαθμούς που έχουμε τις χαμηλές, αναπτύσσονται μικροοργανισμοί, μικρόβια. Τα οποία μικρόβια τι κάνουν, αφοδεύουν. Στην κυριολεξία, παιδιά, αφοδεύουν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί αυτό το λεγόμενο film γύρω από τις σωληνώσεις και καλούμαστε εμείς να το απομακρύνουμε. Ποιο είναι το κατάλληλο φάρμακο? Long Life 710. Βιοκτόνο καθαριστικό. Mm-hmm. Κάνουμε λοιπόν τον καθαρισμό παράλληλα με τη χρήση των δύο φαρμάκων σε μια συγκεκριμένη αναλογία. Θα τα πούμε σε δεύτερο χρόνο ποια είναι αυτή η αναλογία. Έτσι. Και εφόσον ολοκληρώσουμε την διαδικασία του καθαρισμού, πάλι μετά θα πρέπει να βάλουμε σαν αντιδιαβρωτική προστασία πάλι το Long Life 100. Βλέπουμε λοιπόν για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντικό το Long Life 100 μαζί με μια ποσότητα από το βιοκτόνο για να μπορέσουμε να έχουμε μια πεντακάθαρη εγκατάσταση και μη ενεργοβόρα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Στην ουσία το σημερινό βίντεο είναι περισσότερο τροφή για σκέψη, γιατί ήρθα τελείως στα ξαφνικά. Θα κάνουμε μια πρώτη παρουσία των προϊόντων και δεσμεύτηκες, ούτως ώστε στην πρώτη ευκαιρία, όταν θα έχεις και εσύ χρόνο και εγώ, γιατί τρέχουμε, η αλήθεια είναι, αυτή την εποχή, θα κάνουμε μικρά βίντεο ξεχωριστά για το κάθε ένα. Έτσι. Είμαι στη διάθεση σου. Πολύ ωραία. Τέτοια θέλω να ακούω. Λοιπόν, για πες μου. Σε αυτή εδώ πέρα λοιπόν τη συνθήκη, για να τελειώσουμε λίγο με το κομμάτι του καθαρισμού, μετά από έναν πολύ καλό καθαρισμό, χρειάζεται, ο οποίος καθαρισμός όπως αντιλαμβανόμαστε έχει δύο στάδια. Είναι η επεμβατική συντήρηση, επεμβατικά πηγαίνουμε και καθαρίζουμε, και είναι και η προληπτική συντήρηση. Άρα μετά τον καθαρισμό θα πρέπει η συσκευή μας να προστατεύεται από κάποιο μαγνητικό φίλτρο. Η τζέλ λοιπόν για το σκοπό αυτό έχει βγάλει αυτό το kit με αυτό εδώ πέρα το φίλτρο, το οποίο το φίλτρο είναι νέας τεχνολογίας, το οποίο δουλεύει μέσα με τις πέρλες. Αυτό με υπάρχουν πέρλες, δεν το έχω ξανά, οι οποίες στροβιλίζεται μέσα το νερό, καθυστερούμε το νερό στο να περάσει μέσα από το φίλτρο και να το συγκρατήσει μετά ο μαγνήτης. Άρα θεωρούμε ότι ο υδροκυκλονισμός που γίνεται εδώ πέρα μέσα είναι σε έναν υπερθετικό βαθμό και βοηθάει καλύτερα τον καθαρισμό και τη συγκράτηση των σιδηρούχων ρινισμάτων. Αυτό λοιπόν έρχεται στη συσκευασία, το kit LL Mag Filter, το οποίο έχει μέσα το μαγνητικό φίλτρο, ένα φάρμακο για να καθαρίσουμε και ένα φάρμακο το Long Life 100 για να αναστείλουμε τη διάβρωση. Mm-hmm. Αυτό είναι το κομμάτι της θέρμασης και κλείνω λίγο με αυτό. Α, συγγνώμη. Υπάρχει και το κόμπι, το Long Life 100 κόμπι, προστατευτικό και συντηρητικό για εγκαταστάσεις θέρμανσης. Αυτό είναι ένα φάρμακο 2-1. Περιέχει δηλαδή η προσθήκη του φαρμάκου που οι προσθήκες του φαρμάκου είναι, έχει μία ποσότητα από 800 και μία ποσότητα από το Long Life 800, το ισχυρό καθαριστικό, και μία ποσότητα από το Long Life 100. Άρα αυτό το φάρμακο δρά ως καθαριστικό χωρίς τη χρήση της αντλίας, δηλαδή ουσιαστικά το αφήνουμε μέσα στην εγκατάσταση μαζί με ένα μαγνητικό φίλτρο. Εκεί όμως οφείλουμε να ενημερώσουμε τον πελάτη, ο οποίος για κάποιους λόγους δεν θέλει να διαθέσει χρήματα για να κάνει σε πρώτο χρόνο έναν καλό καθαρισμό, να κάνει έναν καθαρισμό με αυτό εδώ πέρα το φάρμακο, παίρνοντας ουσιαστικά τα ρινίσματα σιδήρου και τη λάσπη, απομακρύνοντάς τα μέσα από το φίλτρο, με πολύ συχνότερους καθαρισμούς. Αλλά δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Πολύ. Αυτό γίνεται με τη χρήση του κυκλοφορητή όπως λειτουργεί. Έτσι, πάντα λέμε ετησίως
πρέπει να βλέπουμε το ποσοστό συγκέντρωσης του αναστολέα διάβρωσης. Εδώ υπάρχουν ειδικά τεστ. Θα αναφερθούμε σε ένα άλλο βίντεο. Έτσι, και εκεί θα δούμε, εφόσον βγάζουμε νερό και βάζουμε νερό, που σημαίνει ότι η συγκέντρωση, έτσι, η κατάλληλη συγκέντρωση του Long Life 100, αυτό που δράει ευεργετικά ως αντιδιαβρωτική προστασία, βλέπουμε ότι άλλαξε η αναλογία. Πηγαίνουμε στον χρόνο πάνω και τη διορθώνουμε. Πολύ ωραία. Να προσθέσουμε ότι αυτό το φίλτρο μας δίνει τη δυνατότητα να ξεβιδώσουμε από πάνω το καπάκι και να συμπληρώνουμε μέσα τα υγρά. Από εδώ. Δεν χρειάζεται. Από εδώ. Πολύ απλά. Από το αυτόματο εξαιρεστικό. Ανοίγουμε το αυτόματο εξαιρεστικό και μπαίνουμε κατευθείαν μέσα και βάζουμε τα υγρά μέσα από το αυτόματο εξαιρεστικό. Πολύ ωραία. Ο μαγνήτης από εδώ μεριά δεν έχει καμία σχέση με το... Καμία. Πολύ ωραία. Ο μαγνήτης είναι σε ένα κοιάθιο μέσα, σε ένα τυφλό σημείο. Δεν έρχεται σε επαφή. Για πες μου και γι' αυτό το όρο, τι είναι εδώ πέρα. Αυτό μας έχουμε κληθεί πολλές φορές με κωδικοποιημένα σφάλματα στις συσκευές μας, κυρίως στους λέβητες αερίου. Και όχι μόνο. Ναι. Να πηγαίνουμε για να αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα από ένα σφάλμα το οποίο οφείλεται σε έλλειψη νερού. Μετά λοιπόν από αρκετές κλήσεις που μας κάνουν οι πελάτες, εμείς τους λέμε: ανοίξτε το βανάκι, πηγαίνετε την πίεση του νερού μέχρι το 1,2-1,3 να γεμίσουμε την εγκατάσταση προκειμένου. Όμως αυτό το νερό κάπου πηγαίνει. Ναι, κάπου πηγαίνει. Δεν το βρίσκουμε. Ναι. Έρχεται λοιπόν το σίλερ ως υγρό σφραγιστικό διαρροών, ρίχνοντάς το μέσα με την αντίστοιχη αναλογία, μπορούμε να το δούμε αυτό τις αναλογίες, και να δημιουργήσει ένα φιλμ στο σημείο εκείνο που έχουμε τη διαρροή, και να αρχίσει σιγά σιγά να το κλείσει, να κλείσει τη διαρροή μέσα σε ένα οκτάωρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν δεν εντοπίσουμε, σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε τη διαρροή και να αποκαταστήσουμε τη βλάβη. Αν όμως είναι αδύνατο να συμβεί αυτό εδώ πέρα το πράγμα, τοποθετούμε το Long Life Sealer και μπορεί να αντιμετωπίσει διαρροές ως 50 λίτρα την ημέρα. 50 λίτρα την ημέρα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό έχει εφαρμογή μόνο στους επίτηγους αερίου? Όχι, παντού, σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Αέριο, λέβητες πετρελαίου, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, τα πάντα. Πολύ. Οτιδήποτε έχει να κάνει. Αυτό φυσικά προϋπόθεση σε έναν λέβητα αερίου θα φανεί το πρόβλημα, γιατί στον λέβητα αερίου δεν τοποθετούμε αυτόματο πληρώσεις. Πολύ σωστά. Ενώ στους λέβητες πετρελαίου, λέβητες ξύλου, εκεί που τοποθετούμε λέβητες αυτόματος πληρώσεις, δεν θα αναδειχθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί συμπληρώνουν από μόνη της η κατάσταση. Εκτός αν ο πληρωτής είναι χαλασμένος. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχει μία λύση. Αρχίζει να γνωρίζουμε ακριβώς την διαδικασία και τι ακριβώς που πρέπει να το αναζητήσουμε αυτό. Αν το αναζητήσουμε, μπορούμε πραγματικά να δώσουμε και να κάνουμε πραγματικά θεαματικά πράγματα. Ναι. Έτσι. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτό εδώ πέρα το φάρμακο, το οποίο είναι το boiler, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το Boiler Cleaner Economics, είναι καθαριστικό υγρό και η χρήση του είναι για θαλάμους καύσης λεβίτων συμπύκνωσης. Είναι ένα πολύ σημαντικό φάρμακο για τους συντηρητές, το οποίο καλούνται στην καθημερινότητα τους να κάνουν κάποιες συντηρήσεις. Το βάζουμε λοιπόν αδιάλυτο μέσα στην αντλία, την Air Force One. Έτσι. Αυτή είναι η αντλία που χρησιμοποιούμε. Προμπάρουμε αυτή η αντλία, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει μέχρι 5 ατμόσφαιρες πίεση. Ξέρετε από το πώς θα τρομπάρουμε. Και εδώ με τα ακροφύσια, με το ακροφύσιο, μπορούμε να πάμε και να κάνουμε πολύ στοχευμένη εκτόξευση. Έτσι, χρησιμοποιούμε λοιπόν το ακροφύσιο. Το ακροφύσιο αυτό πηγαίνει όπου θέλουμε. Οπότε πάμε σε έναν εναλλάκτη. Ερχόμαστε λίγο εδώ το στάτο. Και ξεκινάμε με την αντλία. Επάνω στον εναλλάκτη να πάρουμε ουσιαστικά... Να τονίσουμε ότι αυτό το προϊόν να κάνουμε τον καθαρισμό. Καθαρά σε επαγγελματίες. Καθαρά σε επαγγελματίες. Μόνο σε επαγγελματίες και σε αδιούχους τεχνικούς. Πολύ σου. Αυτό θέλω να το τονίσουμε. Έτσι, γιατί για να φτάσεις εδώ μέσα... Θα πρέπει να είσαι εξειδικευμένο και να έχεις την κατάλληλη άδεια για να φτάσεις εδώ ακριβώς. Μέσα. Δεν την έχεις, δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, μετά από την διαδικασία αυτή, καθαρίζουμε με μια πλαστική, με ένα πλαστικό βουρτσάκι, ρίχνουμε νεράκι, η προϋπόθεση είναι πίσω να μην βρέξουμε το κεραμικό στοιχείο, το στοιχείο που είναι πίσω, έτσι, και η γνωστή διαδικασία. Φυσικά αυτό είναι ενημέρωση
Μπορεί ο επαγγελματίας, ο ενδιαφερόμενος να πάρει τηλέφωνο, να μπει μέσα στο site, όπως είπες. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, ναι. Θα τα βάλουμε όλα από κάτω για να είναι εύκολα για τον επαγγελματία και για τον ιδιώτη, με την έννοια ότι ο ιδιώτης καλά θα είναι να γνωρίζει ότι υπάρχουν και στην ελληνική αγορά αυτά τα ωραία προϊόντα που τα λυπηζόμαστε εμείς στο εξωτερικό. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν φεύγουμε από, από τον καθαρισμό δικτύου θέρμανσης που μιλήσαμε. Γι' αυτό πάμε στον καθαρισμό τον καθαρισμό του ανθρακικού ασβεστίου από τους εναλλάκτες, κυρίως από τους πλακοειδείς εναλλάκτες, mm-hmm. και όχι μόνο, από τα boiler και γενικότερα που υπάρχουν προβλήματα σε συσκευές οφειλόμενα από το ανθρακικό ασβέστιο, και γνωρίζουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά και σημαντικά αυτά τα προβλήματα. Το έχω πει άπειρες φορές. Εδώ λοιπόν είναι ένα καινούριο καινοτόμο προϊόν της GEL της εταιρείας, το οποίο είναι το PZ. Είναι ουσιαστικά είναι μια σκόνη η οποία δεν έχει τον τοξικό παράγοντα. Εδώ είναι σε 1,5 κιλό, το οποίο αν πάρουμε τα 500 γραμμάρια, το 1/3 της σκόνης αυτή, και το αναδεύσουμε με 5 λίτρα νερό, φτιάχνουμε το παρασκεύασμα που θέλουμε, το γνωστό σε όλους μας κόκκινο παρασκεύασμα που θέλουμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των αλάτων. Mm-hmm. Αυτό η εφαρμογή του πού είναι τώρα? Σε εναλλάκτες, σε καθαρίσουμε. Σε εναλλάκτες θα το αραιώσω και θα το ρίξω μέσα στην αντλία μου. Θα το αραιώσουμε με νεράκι, mm-hmm. θα το ρίξουμε στην αντλία μας, θα φτιάξουμε το παρασκεύασμα που θέλουμε. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ο τοξικός παράγοντας στην μορφή της σκόνης. Γίνεται τοξικό λοιπόν όταν μπαίνει στο νερό, άρα φτιάχνουμε το παρασκεύασμα που θέλουμε, mm-hmm. αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που έχουμε στον εναλλάκτη. Τελειώνουμε και μετά, αφού τελειώσουμε, πρέπει να κάνουμε την εξουδετερώση των οξέων. Ουδετεροποιητή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν ουδετεροποιητή. Πολύ σημαντικό. Προκειμένου να ξεπλύνουμε τον εναλλάκτη. Ναι. Να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, ναι. έτσι και με τον πελάτη μας τον ίδιο. Έτσι. Και μετά από εκεί και πέρα να ρίξουμε στον υδροφόρο ορίζοντα, εφόσον έχουμε ανεβάσει το pH του και το πήγαμε στη βάση, να ρίξουμε το νερό. Θα μπορούσε αυτό να καθαρίσω και ένα μπόιλερ λεβιτοστασίου? Βεβαίως. Θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε τα πάντα. Όπου υπάρχει άλατα. Ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό μας. Θα μπορούσα να βάλω την αντλία, να την κουμπώσω στην εισαγωγή των σωληνώσεων προς τις βρύσες και να κάνω και καθαρισμό της σύνδρευσης. Ναι, αλλά όχι με αυτά τα φάρμακα. Έχουμε και άλλα φάρμακα. Βέβαια. Δεν το πιστεύω. Όχι με αυτά τα φάρμακα. Αυτό δηλαδή περισσότερο απευθύνεται στοχευμένα σε εναλλάκτες, σε σερμπαντίνες όπως έχουν πολλοί λέβητες. Ακριβώς. Και ίσως και σε μπόιλερ λεβιτοστασίου τοπικά εκεί πέρα, ναι, ναι. και μετά σίγουρα ουδετεροποιητή. Πάντα. Ουδετεροποιητής είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα πρέπει να παραλείπεται. Στην Ελλάδα για κάποιους λόγους έχω μιλήσει με αρκετούς τεχνικούς και είμαστε σε μια διαδικασία να κάνουμε και άλλα σεμινάρια προς την κατεύθυνση να αρχίζει να χρησιμοποιούμε την εξουδετέρωση των οξέων, ουσιαστικά το ανέβασμα του pH, να μπορούμε να κάνουμε το υγρό αυτό μη όξινο για να φύγει, να πάει στην αποχέτευση, γιατί η αποχέτευση θα πάει στον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τον Ι ως ουδετεροποιητή και πάντα, μα πάντα να ξεπλένουμε με το φάρμακο. Ναι. Δεν είναι τίποτα διαδικασία την ώρα που γίνεται αυτός ο καθαρισμός, ο χημικός καθαρισμός, που ξέρουμε ότι διαρκεί ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο στην καλύτερη των περιπτώσεων. Εκεί θα πρέπει να σταματήσουμε τη διαδικασία. Και αν για κάποιο λόγο κρίνουμε ότι δεν έχουμε καταφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβουμε την διαδικασία και όχι να επιμείνουμε παραπάνω από 20 λεπτό. Άρα επαναλαμβάνοντας... Δηλαδή εσύ μου λες ότι στο 20 λεπτό κανονικά πρέπει να έχει έρθει ο καθαρισμός τόσο γρήγορα? Ναι. Ναι. Και αν είναι αρκετά βουλωμένο? Αν είναι αρκετά βουλωμένο, θα πρέπει στο 20 λεπτό να σταματήσουμε τον καθαρισμό, ναι. να κάνουμε το πλύσιμο, την οξυδετέρωση των οξέων και να ξαναεπαναλάβουμε την διαδικασία. Γιατί μπαίνουμε σε μια φάση αποχρωματισμού. Όταν μπαίνουμε σε αυτή τη φάση του αποχρωματισμού, όλοι ξέρουμε ότι αρχίζουμε και αλλάζει χρώματα, ναι. όσο ανεβάζουμε το pH. Όταν όμως ανεβάζουμε το pH, το φάρμακο πλέον αρχίζει και
γίνεται μη δραστικό. Μη δραστικό. Άρα λοιπόν μπορεί να σε εκείνη την φάση που το pH του πρέπει να είναι ένα. Αν δεν είναι ένα και είναι τρία σε εκείνη την φάση, μπορεί να μην μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις συγκεντρώσεις μέσω στον αλάκτη. Γι' αυτό θέλουμε. Έτσι, πολύ σωστό. Να το επαναλάβουμε τη διαδικασία. Και φυσικά σε κάθε φάση που τελειώνουμε, πάντα δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να κάνουμε εξωτερικός, να κάνουμε ουδετεροποίηση. Ανεβάζουμε το pH προκειμένου να το πετάξουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εδώ λοιπόν στην ερώτησή σου, Στράτο, που είπες αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε γραμμές ίδρευσης που θα πάρουμε το ζεστό νερό για να πάει στο σπίτι μας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα μέσα μια κλασική περίπτωση γράπτωμε της ευκαιρίας και παίρνω λοιπόν αυτό εδώ πέρα το δοκίμιο για να δούμε λίγο σε τι συνθήκη έχει φέρει το ανθρακικό ασβέστιο αυτή την εγκατάσταση που ο πελάτης παραπονιούνταν ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου ζεστό νερό. Το έχω συναντήσει κάποιες λοιπόν, φορές. Εδώ σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το boiler cleaner, το safe. Είναι ένα άλλο υγρό το οποίο είναι ειδικό φάρμακο για αυτές εδώ πέρα τις περιπτώσεις. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Θα το δούμε. Με ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν μπαίνει με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Αυτό είναι από πραγματική εγκατάσταση που έχει ξυλωθεί μου έξι. Είναι από έτσι. Συνεργάτη σου, ο οποίος μου το έφερε εδώ πέρα για να μου δείξει το πρόβλημα που υπήρχε στην εγκατάσταση. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Και δείξε μου εδώ και την αγαπημένη μου σωλήνα πιπυρό. Εντάξει. Ναι. Τα έχω συναντήσει. Εδώ, βάζει μέσα. Ναι. Πάμε λοιπόν στην πιπυρό. Αυτό είναι από ένα ξενοδοχείο, από ένα μπόιλερ, το οποίο ο επιχειρηματίας παραπονιόταν στον τεχνικό ότι δεν υπάρχει η ροή ζεστού νερού. Ούτε έχω πρόβλημα. Ναι. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορά, δεν μπορούσε να μην έχει πρόβλημα με αυτήν εδώ πέρα τη συνθήκη. Αλλά βλέπουμε λοιπόν τις συγκεντρώσεις, και αυτό εδώ πέρα είναι μετά από περίπου τα 2,5 με 3 χρόνια του ανθρακικού ασβεστίου. Εδώ λοιπόν δεν είχε καμία πρόληψη σχετικά με το νερό που μπαίνει μέσα στο boiler. Γυρίζω λίγο πίσω την κουβέντα μας στη συσκευή τη ZeroCal. Αν είχε τη ZeroCal, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Έχει λοιπόν περίπου στον χρόνο που έγινε η αποκατάσταση με το boiler cleaner, το safe, αυτό που λέγαμε για τις σωληνώσεις, και ο άνθρωπος αυτός, ο επιχειρηματίας αυτός, έβαλε στο boiler, στην παροχή του κρύου του νερού, έβαλε τη συσκευή της ZeroCal την Plan. Εκεί λοιπόν έδωσε λύση στο πρόβλημα. Αυτό πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί έχω φίλους του καναλιού που με τηλεφωνούν από νησιά ή περιοχές παραθαλάσσιες, οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες από νερά. Αυτό με ενδιαφέρει, βέβαια θα τα δώσουμε όλο μεγάλο βάρος, δεν το συζητάμε. Αυτό είπαμε είναι σαν μια πρώτη παρουσία, όπως και εδώ πέρα με έχεις κάνει ένα μίνι σεμινάριο εδώ και 2 ώρες. Και εδώ τι αντιμετωπίζουμε. Εδώ είναι μια εμπειρία από τα τελευταία 3,5 χρόνια που πηγαίνουμε με την που είμαστε αντιπρόσωποι της GEL. Ναι. Πηγαίνουμε και βλέπουμε, κάνουμε κάποια δοκίμια από κάποιες εγκαταστάσεις των συνεργατών των δικών σας, τα οποία βλέπουμε ουσιαστικά τους ρήπους που έχουν μέσα οι εγκαταστάσεις. Κάνουμε ένα δοκίμιο, παίρνουμε ουσιαστικά ένα δείγμα ποιοι είναι οι ρήποι μέσα σε ένα ενδοδαπέδιο σύστημα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε τις ρηπογόνες ουσίες και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με τα φάρμακα την εγκατάσταση. Εδώ είναι δείγματα του νερού. Το νερό μπορεί να είναι πράσινο με ιζήματα μέσα. Το νερό μπορεί να είναι κόκκινο, έτσι. Ναι. Όλα αυτά είναι μικροοργανισμοί, είναι προϊόν των μικροβίων, αυτό που είπαμε ότι έτσι, τα μικρόβια τα οποία δρώνουν και φτάνουν σε ένα σημείο να μας δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Και εδώ είναι τα κλασικά ρινίσματα σιδήρου τα οποία θέλουμε να αποφύγουμε. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε και τους καθαρισμούς. Ναι. Ένα λοιπόν μαύρο νερό, τι περιέχει μέσα, δεν είναι μία γλίτσα. Ναι, δεν ναι, είναι ένα νερό το οποίο ναι, είναι απλά ναι. μαύρο. Έτσι. Έχει κάποιες ουσίες. Οι ουσίες που έχει λοιπόν είναι αυτές εδώ. Αυτό είναι από 5 σώματα τα οποία βγάλαμε σε ένα κουβά το νερό το μαύρο. Και λίγο, με κάποιο τρόπο το στραγγίξαμε. Ναι. Και πήραμε στο κάτω μέρος του πάτου του κουβά, πήραμε αυτό εδώ πέρα τα ρινίσματα. Και είναι λίγο, πίστεψε μου. Να σου δείξω λίγο. Με αυτή τη διαδικασία, ναι, αυτά τα ρινίσματα δεν σημαίνει. Αυτά τα ρινίσματα θα πάνε στο
μαγνητικό, θα πάνε στον κυκλοφορητή, ο οποίος κυκλοφορητής πλέον των συστημάτων μας είναι όλοι inverter με τους μαγνητικούς ρότορες, και εκεί θα έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Έτσι. Δεν δουλεύει ο κυκλοφορητής. Δεν ευθύνεται το νερό, ευθύνεται ο Λέβητας. Όχι, δεν ευθύνεται ο Λέβητας. Ευθύνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων το νερό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, για του λόγου του αληθές, έχουμε, βλέπουμε εδώ ότι ο μαγνήτης συγκεντρώνει, συγκρατεί τα ρινίσματα, και όταν τον απελευθερώνω τον μαγνήτη, βλέπουμε την πτώση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι ο καθαρισμός τους. Έτσι, να διευκρινίσουμε κάτι θέλω, φίλε μου καλέ, ότι ένα μαγνητικό φίλτρο, όπως αυτό που δείχνουμε εδώ, δεν μπορεί να καθαρίσει ένα κλειστό κύκλωμα καλωριφέρ, όπως πιστεύουν πολλοί. Αυτό στην ουσία θα κρατήσει ό,τι περνάει από εδώ. Ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρθηκα στην επεμβατική συντήρηση, ναι, και στην προληπτική συντήρηση. Ένα καλωριφέρ το οποίο έχει ήδη προβλήματα, το φίλτρο δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Έτσι. Ένα καλωριφέρ το οποίο είναι σε μια εφιστάμενη, αλλάζει ο φίλος μας, ο ιδιώτης, έναν Λέβητα από πετρέλαιο τον κάνει σε αέριο, πρέπει οπωσδήποτε η πρώτη δουλειά που θα κάνει είναι να καθαρίσει την εγκατάσταση. Μετά την επιλογή του Λέβητα, να καθαρίσει μου την εγκατάσταση. Μου δίνεις πάσα για κουβέντα, πατάω το κουμπάκι και θέλω να συνεχίσουμε αυτό.